Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω review για ένα βιβλίο που διάβασα προχτές. Το παρήγγειλα μέσα από το ebookstore.gr. Ο λόγος που το παρήγγειλα είναι γιατί είδα σε μια μεσημεριανή εκπομπή με την Χριστίνα Λαμπύρη, την Κατερίνα Γιατζόγλου να μιλάει για αυτό το βιβλίο. Είναι το βιβλίο «Ο Μακιαβέλη του Έρωτα» από την Κατερίνα Γιατζόγλου. Είδε λοιπόν να μιλάει για αυτό το βιβλίο, το παρουσίαζε και μου φάνηκε ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και σκέφτηκα να πάρω να το διαβάσω. Συνήθως δεν διαβάζω ελληνικά βιβλία, η αλήθεια είναι, διαβάζω ξένα, ξένη λογοτεχνία, ξένα βιβλία, στα αγγλικά δηλαδή, και ακόμα, ας πούμε, στα ελληνικά διαβάζω ελάχιστα, αλλά τέλος πάντων μου κίνησε την περιέργεια και το παρήγγειλα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις ΑΑ Λιβάνι, πώς λέγονται ρε παιδιά αυτές οι εκδόσεις. Τέλος πάντων, θα σας διαβάσω αυτό που γράφει εδώ πίσω. Έρωτας, εξουσία, χρήμα. Τρεις έννοιες τυλιγμένες σε ένα πολύπλοκο κουβάρι που ξετυλίγεται στο λαβύρινθο που λέγεται ζωή. Η Άννα, μια δυναμική και ισορροπημένη γυναίκα, ερωτεύεται έναν άντρα που τη βλέπει μικρή, μέσα εισαγωγικά, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να πετάξει ψηλά μαζί της με τα φτερά του έρωτα. Θα του μάθει άραγε ότι όταν αγαπάς με προϋποθέσεις δεν αγαπάς. Θα μπορέσει να εξηγήσει την παράλογη συμπεριφορά του ψάχνοντας αμένα κίνητρα. Γιατί ο Μακιαβέλη του έρωτα δεν μπορεί να αγαπήσει επειδή έχει χτίσει μέσα του ένα δέδαλο από εμπόδια, ενάντια στο πιο αρχαίγωνο και βαθύ συνέστημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που περιγράφει το Πιστόφυλλο μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Γιατί ο Μακιαβέλη, γενικά η προσωπικότητα του Μακιαβέλη, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμένα και στις σχέσεις με το άλλο φύλλο και στις προσωπικές σχέσεις, στις φιλικές και στην εργασία, και περίμενα να διαβάσω κάτι άκρο ενδιαφέρον με έναν άνθρωπο ο οποίος σιγά σιγά θα μας παρουσίαζε όλες τις μακιαβελίστικες τάσεις του, με έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν ιδιαίτερα δίστακτος, με έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός και αδίστακτος. Γιατί ο Μακιαβέλη για να επιβιώσει, εφόσον είναι αδίστακτος και εφόσον είναι εντελώς εγωιστής και συμφεροντολόγος, πρέπει να έχει και μια γοητεία για να μπορεί να πείθει τους ανθρώπους να μην τον καταδικάζουν στην χειρότερη και να μην τον αγνοούν στην καλύτερη για αυτούς. Κάτι τέτοιο περίμενα. Εν ολίγης, το βιβλίο με απογοήτευσε ικτρά. Κρίμα, γιατί για Τζόγλου μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα. Μπορεί να είναι και πολύ επιτυχημένη, από ό,τι είδα το βιογραφικό της, είναι εργασιομανής και είναι αρκετά επιτυχημένη, όμως δυστυχώς για την ίδια δεν κάνει καθόλου για συγγραφέας. Δεν το έχει το συγγραφιλίκι. Το βιβλίο είναι στην καλύτερη περίπτωση αστείο, στη χειρότερη περίπτωση τραγικό. Πρώτα να σας πω, έχει 26 κεφάλαια, 268 σελίδες. Καμιά φορά τα κεφάλαια είναι 2 σελίδες, όπως ας πούμε το κεφάλαιο 1 που είναι 2 φύλλα, δηλαδή 4 σελίδες. Δεν μας κάνει να ερωτευτούμε τον Μακιαβέλη, δεν μας κάνει να συμπαθήσουμε την Άννα, την πρωταγωνίστρια, η οποία καθόλου ισορροπημένη και καθόλου έξυπνη δεν μου φαίνεται ως γυναίκα. Δεν μας χτίζει την ερωτική ιστορία έτσι ώστε να μπορούμε να εμπλακούμε σε αυτήν. Ουσιαστικά το βιβλίο πιστεύω ότι είναι μία αυτοβιογραφία, ο τελευταίος της γκόμενος που έφαγε σκατά και δυστυχώς για την ίδια δεν μπορεί να το ξεπεράσει και προσπαθεί να εξορκίσει τους δαίμονές της γράφοντας ένα βιβλίο και προσπαθώντας να τον βγάλει εντελώς σκάρτο και να δείξει ότι αυτήν είναι καλή και αυτός είναι μαλάκας. Εντάξει, αυτός προφανώς είναι πολύ μαλάκας, αλλά και αυτήν είναι εξίσου μαλάκας που, εάν είναι τόσο αποθητικός αυτός ο χαρακτήρας όσο τον περιγράφει στο βιβλίο της, γιατί δεν τον έδιωξε από την αρχή. Εν ολίγης δεν μας κάνει καθόλου να καταλάβουμε τι του βρίσκει αυτού του ανθρώπου, δηλαδή αυτόν τον Μακιαβέλη, χοντρό τον ανεβάζει, άσχημα τον κατεβάζει, ανίκανο στο σεξ τον βγάζει,
μαλάκας με τους φίλους της τον βγάζει, αντιπαθητικό τον βγάζει, γλιώδη τον βγάζει, ανήθικο τον βγάζει και δεν μας δείχνει για ποιο λόγο τον ερωτεύτηκε εν τέλει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει ούτε μια ρομαντική στιγμή. Λέει ότι δεν είχε τίποτα το ενδιαφέρον, παρόλα αυτά αυτοί είχαν γίνει φίλοι. Δεν μας δείχνει ούτε το βάθος της σχέσης που είχαν, κανέναν διάλογο μεταξύ τους, ούτε τι μοιραζότανε, ούτε τίποτα. Είναι ένα επιφανειακό βιβλίο που ούτε το ημερολόγιο μου εγώ θα έγραφα έτσι, σε τόσο επιφανειακό στυλ, σε τόσο αδούλευτους διαλόγους, σε σημείο που δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει και λέει τι, ποιος είναι ποιος. Τα πρόσωπα δεν έχουν καμία βαθύτητα, είναι μόνο έκανε αυτό, έκανε εκείνο, πήγε εκεί, έκανε τ' άλλο, την πήρα. Και είναι γενικά δηλαδή ένα έσχος βιβλίο. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Νόμιζα ότι είχα διαβάσει άσχημη λογοτεχνία, αλλά τώρα βλέπω ότι υπάρχουν κι άλλα και κρίμα πραγματικά, γιατί τη συμπάθησα τη Γιατζόγλου που την είδα στην τηλεόραση και περίμενα να διαβάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά ένα βιβλίο εκδίκησης. Δεν ξέρω, Κατερίνα, για ποιος σε πλήγωσε, ποιος ήταν αυτός ο μαλάκας που σε έκανε όλα αυτά, ο Δημήτρης δηλαδή στο βιβλίο, ο Μακιαβέλη σου, αλλά είναι πολύ μαλάκας και πίστεψέ με, δεν είναι Μακιαβέλη. Δεν είναι καν, δεν αρχίζει να είναι Μακιαβέλη. Είναι ένας ηλίθιος που απλά του έδωσε αξία. Εσύ του έδωσε αξία. Εσύ τον έκανες στο μυαλό σου μέσα και δεν τον έχεις απομυθοποιήσει ακόμα. Προσπαθείς να τον απομυθοποιήσεις μέσα από αυτό το βιβλίο, αλλά δεν βγαίνει. Δηλαδή, εμείς. Τι είναι, Σουζή? Η Σουζή κλαίει. Κάτι θέλει. Μισό λεπτό πάνω εδώ, τι θέλει η Σουζή και έρχομαι. Επέστρεψα από τη Σουζή, η οποία ήθελε να βρει ένα καπάκι και να φάει. Τέλος πάντων, εν ολίγης, μην ξοδεύετε τα λεφτά σας για να πάρετε αυτό το βιβλίο. Αν το βρείτε σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, δανειστείτε το. Να το διαβάσετε, αν έχετε χρόνο στην τουαλέτα. Όχι, είναι πολύ χάλια το βιβλίο. Πραγματικά είναι πολύ χάλια το βιβλίο. Θα το δανείσω σε φίλες μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν συμπαθώ. Θα το δανείσω απλά έτσι για να το σχολιάσουμε. Ο Μακιαβέλη του έρωτα, λοιπόν, fail. Αυτά είχα να σας πω για το βιβλίο. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας, bye!